Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι οι βραδινές ειδήσεις του Omnia TV. 48 ώρη γενική πανελλαδική απεργία που ξεκινά μεθαύριο, Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί από τη ΓΕΣΕΕ, την ΑΔΕΔΗ και την ΟΤΟΕ. Κλείνουν τα καταστήματά τους την Τετάρτη και οι έμποροι, ενώ κλειστά θα είναι ακόμα και τα περίπτερα. Σήμερα ήδη παραμένουν δεμένα και τα πλοία στα λιμάνια της χώρας, καθώς απεργούν αυτεργάτες και μηχανικοί, ενώ επίσης ακινητοποιημένα είναι τα τρένα του ΟΣΕ και ο προαστιακός. Πιο αναλυτικά, από σήμερα Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, 48ωρη απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Ενδεχομένως η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία να προκηρύξει και νέα 48ωρη για Τετάρτη 5η συμμετέχοντας στη γενική απεργία. Τρέχει ήδη η τετραήμερη απεργία των εφοριακών, πανελλαδική απεργία αποχή των δικηγόρων μέχρι την Τετάρτη, 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες από ΠΟΕ ΟΤΑ, 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες των υπαλλήλων στην Αγροτική Τράπεζα, 24 ώρη απεργία σήμερα από τις 7 το πρωί των τελωνιακών, δεκαήμερη απεργία των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, 24 ώρες απεργίες έως τις 21 Οκτωβρίου των υγειονομικών υπηρεσιών του ΙΚΑ, 3 ώρες στάσεις μέχρι την Παρασκευή των δικαστικών, 4 ώρες στάσεις των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης φυλακών. Συνεχίζεται και σήμερα η απεργία των εργαζομένων στα δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωσης, ΕΡΤ, Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δημοτικά ραδιόφωνα, εργαζόμενοι στη Γενική Γραμματεία του Τύπου, το κανάλι της Βουλής και τα άλλα κρατικά μέσα. Την αύριο Τρίτη 18 Οκτωβρίου, 24ωρη απεργία σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κήρυξε η ΠΟΕΣΥ και η ΕΣΥΕΑ. Τριήμερη απεργία των μηχανοδηγών συνεχίζεται, του ΟΣΕ και του Προαστιακού. 24ωρη απεργία των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης στις φυλακές. Επίσης θα συνεχιστεί η απεργία των λιμενεργατών, των εφοριακών και η αποχή των δικηγόρων, των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση και των υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας. Πανελλαδική, πανεργατική, γενική απεργία της Τετάρτης και Πέμπτης 19 και 20 Οκτωβρίου συμμετέχουν υπάλληλοι του Δημοσίου, ο ιδιωτικός τομέας, οι οικοδόμοι, δάσκαλοι και καθηγητές, γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού, οι υπάλληλοι κυρίως των κρατικών τραπεζών, ο ΤΟΕ, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία πτήση, τα ταξί και τα βιτιοφόρα δημοσίας κρίσης. Στις συγκοινωνίες οι εργαζόμενοι πιθανότατα θα συμμετάσχουν με στάσεις εργασίας στη 48ωρη απεργία, ώστε να διευκολυνθούν οι απεργοί να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις. Επίσης συμμετέχει η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου, ζητώντας από τους εμπόρους να κλείσουν τα καταστήματά τους την Τετάρτη. Συμμετέχει και η Ομοσπονδία Περιπτερούχων, κλείνοντας ακόμα και τα περίπτερα. Οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι και τις δύο ημέρες, οι υπάλληλοι εξωτερικής φρούρησης φυλακών και τις δύο ημέρες, και οι οποίοι θα συνεχίσουν την κινητοποίησή τους την Παρασκευή με 24ωρη απεργία. Και τις δύο αυτές ημέρες θα συνεχίσουν και οι συνεχόμενες κινητοποίησεις των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων που προαναφέρθηκαν. Παράλληλα, περνάμε στο πεδίο μάχης των σκουπιδιών. Επιθέσεις σημειώθηκαν κατά ιδιωτικών απορριμματοφόρων που πραγματοποιούν αποκομιδή σκουπιδιών, σπάζοντας την απεργία των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, σήμερα περίπου 50 άτομα, γύρω στις 11.30, επιτέθηκαν με μολότοφ σε ιδιωτικό απορριμματοφόρο στη λεωφόρο Κίμης στη Νέα Ιωνία. Νωρίτερα το πρωί, σε άλλη επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί, έγινε μία προσαγωγή. Έντονα είναι τα σημάδια διαπλοκής στην υπόθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου από ιδιώτες, καθώς συνεχίζεται η κινητοποίηση των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Ο διευθυντής του Εγγραφείου του Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη, που είχε διατελέσει στέλεχος του ομίλου Μπόμπολα, φέρεται να έχει διασυνδέσεις με την εταιρεία Χελεσί. Η Περμέ, άλλη εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκομιδή, σχετίζεται μετοχικά με τον όμιλο Μπόμπολα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ αναφέρθηκαν από τον Περιφερειάρχη Αττικής 5 εταιρείες, δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα μόνο των 3. Όσον αφορά στην προσφυγή του Δήμου Αθηναίων στο Πρωτοδικείο Αθήνας, προκειμένου να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική απεργία της ΠΟΕ ΟΤΑ, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου κατέθεσε αίτημα αυτοεξαίρεσης.
Συνέντευξη τύπου πραγματοποίησε στην Πρυτανία του Πανεπιστημίου Αθηνών η Δικτύωση Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, καταδεικνύοντας τα προβλήματα που δημιουργεί ο νόμος πλαίσιο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τονίζοντας τη βούληση των πανεπιστημιακών να μην εφαρμοστεί. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου, δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση μεταξύ φοιτητών και της πλειοψηφίας των πανεπιστημιακών, ενώ τονίστηκε ότι το πανεπιστήμιο βράζει και ότι η μη συνέχιση των καταλήψεων δεν σημαίνει ακινησία. Στους Ιταλούς αναρχικούς στρέφει τις έρευνές της η Ιταλική αστυνομία για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις διαδηλώσεις της 15ης Οκτωβρίου, όπως δηλώνουν αξιωματούχοι. Την αστυνομική καταστολή υποστήριξε και ο Ιταλός Υφυπουργός Εσωτερικών, ενώ ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη ανέφερε ότι θα κυνηγήσουμε χωρίς ίκτο αυτούς που σπέρνουν το χάος και θα τους τιμωρήσουμε. Στην Ιεμένη, δυνάμεις πιστές στον πρόεδρο της Ιεμένης Αλή Αμπντουλάχ Σάλεχ άνοιξαν πυρκατά διαδηλωτών στην πρωτεύουσα της χώρας Σανά, σκοτώνοντας 4 και τραυματίζοντας πολλούς άλλους, όπως μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες. Χθες είχαν πέσει νεκροί από πυρά δυνάμεων πιστών στον πρόεδρο Σάλεχ άλλοι 12 διαδηλωτές. Αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις του Omnia TV. Αμέσως μετά το ύποπτο μουσι με το The Barber Shop και θέμα της τράπεζας, ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.